στη στράτα, των καμαρών γειτονιά στα παραθύρια. Ένας χρόνος δίχως το Μίκη Θεοδωράκη συμπληρώθηκε σήμερα και η γενέτειρά του, η Κρήτη, ο τόπος που τον λάτρεψε, δηλώνει για μία ακόμη φορά ότι όχι μόνο δεν θα τον ξεχάσει, αλλά θα τον κρατά ζωντανό μέσα από το τεράστιο έργο του, το οποίο εξακολουθεί να ταξιδεύει απ' άκρη σ' άκρη της γης. Τώρα δύο ποτάμια που οι πηγές τους βρίσκονται στα Λευκά Όρη σμίξανε μέσα μου και με διαπλάσανε ως επαναστάτη για τη λευτεριά της πατρίδας και του λαού μας. Με την απώλειά του η Ελλάδα που ξεσηκώθηκε, η Ελλάδα και οι Έλληνες που μέσα από το έργο του ύμνησαν την ελευθερία και τη δικαιοσύνη, κρατούν δυνατή και ολοζώντανη τη μνήμη του ως χρέος απέναντι σε ένα έργο οικουμενικό, στο οποίο Μίκης Θεοδωράκης κατάφερε να χωρέσει όλο το γαλάζιο της πατρίδας. Η Ελλάδα είναι η χώρα τουλάχιστον που δώσαμε ομορφιά και δίνει ομορφιά σε όλο τον κόσμο. Γιατί μας κρύβουν αυτήν την ομορφιά? Ήταν 5-2 Σεπτεμβρίου του 2021 όταν η φωνή του σύγησε για πάντα και η απώλειά του σκόρπισε θλίψη σε όλη τη χώρα και τους απανταχού λάτρεις του έργου του. Ο άνθρωπος που ταξίδεψε την ψυχή των ανυπότακτων Ελλήνων κίνησε για το μεγάλο ταξίδι, το πιο μοναχικό. Αυτό που λένε πως δείχνει πώς έζησε ο άνθρωπος ο οποίος φεύγει. Και ο Μίκης Θεοδωράκης είχε ένα φευγιό όπως τη ζωή του. Πολύβουο, έντονο, ένα φευγιό που όλοι γνώριζαν ότι δεν θα σβήσει όχι μόνο το έργο του, αλλά και όσα αυτό προκαλούσε ως συναισθήματα. Μέχρι τα 96 του χρόνια, ο Μίκης Θεοδωράκης είχε καταφέρει να είναι ένας δημιουργός και μια προσωπικότητα που σφράγιζε με έναν ιδιαίτερο τρόπο κάθε σημαντική σελίδα της ιστορίας του τόπου, τον οποίο αγάπησε και για τον οποίο έδωσε μάχες. Φυλακίστηκε, εξορίστηκε, βασανίστηκε. Ύμνησε την ελευθερία και τη δικαιοσύνη, την αδελφικότητα και τη συντροφικότητα. Ήταν ο άνθρωπος που έγραψε μουσικές για τον αγώνα του λαού, τον αγώνα για ελευθερία. Μηνύματα που μένουν ανεξίτηλα στον χρόνο, όπως και το έργο του που μέχρι και σήμερα περνάει από γενιά σε γενιά. Πώς αισθάνεστε σήμερα στη γενέτειρά σας στο θέατρο που φέρει το όνομά σας? Ευτυχέστατος. Ο Μίκης Θεοδωράκης ένα χρόνο πριν έφυγε όχι μόνο πλήρης ημερών, αλλά καταφέρνοντας να φεύγει με πληρότητα αγάπης και θαυμασμού από τις γενιές που τον λάτρεψαν και αποτελούν τη μαγιά, το ταξίδι της ζωής του μέσα από αυτό να συνεχιστεί στο διηνεκές. Όπως για τους μεγάλους ανθρώπους, αυτούς που άφησαν τη σφραγίδα τους. Σφραγίδα γνήσια και ανεξίτηλη.